Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από σήμερα και κάθε Τρίτη, την ίδια ώρα, 6 με 7, και πάντα από το 7X φυσικά, θα είμαστε μαζί με μια καινούργια εκπομπή που την ονομάσαμε «Γυναίκες». Ο τίτλος μη σας μπερδεύει, κυρίως εσάς τους άνδρες φίλους μας. Γρήγορα θα διαπιστώσετε πως δεν πρόκειται για μια γυναικεία εκπομπή με την κλασική έννοια, αλλά μάλλον για μια εκπομπή θηλυκή. Φιλοδοξούμε δηλαδή να παρουσιάζουμε πρόσωπα και πράγματα με τρόπο πιο ανοιχτό, πιο άμεσο, πιο ευέλικτο. Το θέμα της πρώτης αυτής εκπομπής είναι τα διαζύγια, ένα θέμα που καίει όλο και περισσότερα ζευγάρια. Πόσο ψυχοφθόρο είναι το διαζύγιο, πώς μπορεί να αποφευχθεί, πώς μπορούμε να το αποκτήσουμε όταν δεν υπάρχει άλλη λύση. Ερωτήματα που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με τους σημερινούς καλεσμένους μου. Μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης Μπούκουρας, γνωστός ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής. Καλησπέρα σας. Είναι ο κύριος Φώτης Καραγιαννόπουλος, δικηγόρος. Καλησπέρα. Και η κυρία Άννα Σαλαπάτα, δημοσιογράφος, αθλητικογράφος, που σήμερα όμως δεν είναι μαζί μας με την επαγγελματική της ιδιότητα, αλλά ήρθε να μας μιλήσει ως διαζευγμένη μητέρα. Έτσι δεν είναι, κυρία Σαλαπάτα? Έτσι είναι. Καλησπέρα και από μένα. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Καραγιαννόπουλο, γιατί θέλω να μας δώσει, τουλάχιστον να προσπαθήσει να μας δώσει, μια γενική εικόνα του φαινομένου. Πόσα διαζύγια έχουμε στην Ελλάδα το χρόνο, ποιες ηλικίες είναι πιο ευάλωτες στο διαζύγιο και συνήθως από την πείρα σας, μετά από πόσα χρόνια γάμου είναι τα περισσότερα διαζύγια? Καταρχήν η πείρα μου δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά έχουμε τη συλλογική πείρα εμείς οι δικηγόροι, δηλαδή τα βιβλία. Είναι τα διαζύγια, είναι πάνω από 8.000 το χρόνο. Τα μισά, λίγο παραπάνω από τα μισά είναι τα συνενετικά, τα υπόλοιπα είναι με αντιδικία. Όταν δηλαδή κάποιος από τους δύο δεν διαφωνεί, και από αυτά περίπου τα μισά είναι αυτόματα, όπως λέμε, δηλαδή τετραετής διάσταση, ίσως και λίγο παραπάνω από τα μισά, και τα υπόλοιπα για κάποιο λόγο που προκάλεσε ισχυρό κλονισμό του γάμου. Συνοικία και διάφοροι άλλοι λόγοι. Έχει αυξηθεί το ποσοστό διαζυγίων τα τελευταία χρόνια. Ποιες ηλικίες είναι πιο ευάλωτες? Ναι, είναι μέχρι τα πρώτα 10 χρόνια του γάμου. Δηλαδή μέχρι τα 35 πάνω κάτω, χωρίς να έχω ακριβή στατιστικά στοιχεία. Και από ότι... Και από μετά από πόσα χρόνια γάμου ξέρουμε? Ναι, είπαμε περίπου μέχρι τα 10 χρόνια γάμου. Ναι. Και μην σας πω ότι ίσως και μέχρι τα 5 ή 6 χρόνια γάμου, 7, είναι ακόμα πιο συχνά τα διαζύγια. Και κυρίως, όχι κυρίως, συχνά, είναι συχνό φαινόμενο τα νέα ζευγάρια που χωρίζουν να έχει προηγηθεί μεταξύ τους μια μακροχρόνια σχέση προγαμιαία, είτε με συμβίωση είτε χωρίς. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε, μιας και είμαστε στην αρχή της εκπομπής, με απλά και λίγα λόγια, όταν ένα ζευγάρι αποφασίσει να χωρίσει ή ο ένας από τους δύο αποφασίσει να χωρίσει, τι πρέπει να κάνει, ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσει? Να πάει σε δικηγόρο. Να επισκεφτεί το δικηγόρο του, ναι, αυτό το ξέρουμε. Αυτό είναι απαραίτητο. Εάν το αποφασίσουμε... Να ξέρουμε τι τους περιμένει από εκεί και πέρα. Λοιπόν, εάν αποφασίσουν να χωρίσουν και οι δύο είναι σύμφωνοι, θα ακολουθήσουν φυσικά τη διαδικασία του συνενετικού διαζυγίου, που είναι απλή και σχετικά εύκολη, ιδίως όταν δεν υπάρχουν παιδιά ή περιουσιακά θέματα για προσρύθμιση. Θα δώσουν να πληρωθούν στον δικηγόρο, ο οποίος θα αναλάβει πλέον όλα και θα τους απαλλάξει από τον κόπο να τρέχουν αυτοί. Και θα γίνει το εξής: θα ορίσουν μία μέρα πρώτης συζήτησης που λέμε στο δικαστήριο, στην οποία θα παραστεί ο δικηγόρος, ο οποίος έχει κάνει και την αίτηση, ζητώντας το διαζύγιο, το χωρισμό. Υπάρχουν δύο συζητήσεις. Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης υποχρεωτικά παρεμβάλλεται ένα διάστημα 9 μηνών. Ωραία. Αυτό 9 μήνες οπωσδήποτε πρέπει να περάσουν. Πώς το λένε. Σε περίπτωση. Η ράτιο που λέμε, ναι, η λογική του νομοθέτη είναι ότι αφήνει αυτό το διάστημα, τους δίνει μια ευκαιρία να το ξανασκεφτούν. Μήπως ήταν η πρώτη απόφαση κάτω από ειδικές και βραχίες ψυχολογικές πιέσεις. Τώρα υπάρχουν πολλά ζευγάρια που πράγματι εκμεταλλεύονται αυτή τη διορία, την περίοδο,
και τα ξαναβρίσκουν. Οπότε δεν προχωρούν ποτέ στη δεύτερη συζήτηση. Εσείς δεν συμφωνείτε με το γρήγορο διαζύγιο που γίνεται στην Νεβάδα της Αμερικής, που είναι τα ζευγάρια για μέσα σε μισή ώρα, σε μία ώρα έχουν το διαζύγιό τους. Δηλαδή θεωρείτε ότι αυτή η παράταση μπορεί να ξαναφέρει κοντά το ζευγάρι? Πρακτικώς έχει υποδειχθεί ότι τους ξαναφέρνει, ναι. Τώρα δεν μπορώ να εκφράσω προσωπική γνώμη αν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ. Ναι, ναι. Αν πράγματι είναι, ας πούμε, μία περίπτωση, γιατί σας λέω και η εμπειρία μου δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά και από ό,τι βλέπω, μία περίπτωση. Αποφασίσαν να χωρίσουν, πολύ νέο ζευγάρι, και σε αυτή την περίοδο. Των 9 μηνών. Την περίοδο της δοκιμασίας, έμεινε έγκυος η γυναίκα. Α, και τελικά κακύρωσαν το διαζύγιο. Το θέμα είναι ότι, αυτό μας πήγε ο κύριος Μπούκολας, ο ψυχολόγος, αν το παιδί αντικατέστησε το ρήγμα που υπήρχε μεταξύ τους, το κάλυψε, αν το ρήγμα πράγματι δεν ήταν τόσο μεγάλο, ώστε το παιδί ήρθε ως αφορμή της επανασύνδεσης. Πρακτικά, δεν συμφωνώ, δεν συμφωνώ, πρακτικά γίνεται. Και είναι μια σόφρον σκέψη, θα έλεγα, γιατί αποφεύγει κανείς τις παρορμήσεις, τους κινδύνους μιας παρόρμησης, γιατί αυτά τα στιγμιαία διαζύγια μπορεί να συμβούν κάτω από μια πίεση συναισθηματικής φόρτισης, η οποία δεν αφήνει τον άνθρωπο να σκεφτεί σφαιρικά και σκέπτεται μεμονωμένα για εκείνη τη στιγμή και παίρνει ένα διαζύγιο και μετά μπορεί να βρεθεί ξαφνικά χωρισμένος και να μην το πολύ θέλει, να μην το πολύ πιστεύει. Νομίζω ότι δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα των 9 μηνών. Ναι, είπα, συγγνώμη, λάθος, 6 μηνών. Τουλάχιστον 6 μηνών, ναι. Ο νομοθέτης έλαβε υπόψη του και τις ψυχολογικές παραμέτρους. Σκέφτηκε πάρα πολύ καλά. Εγώ πιστεύω πάντως ότι δεν είναι θέμα γραφειοκρατίας αν θα τα ξαναβρει ένα ζευγάρι ή όχι. Μπορεί κάλλιστα να βγει ένα διαζύγιο και στη συνέχεια, αν είναι να τα ξαναβρούν, πιστεύω θα τα ξαναβρούν. Βεβαίως. Το πλαίσιο όμως το νομοθετικό δεν μπορούμε να αποφύγουμε να πούμε ότι έχει μια σκέψη αρκετά συναισθηματική και σοφή. Δηλαδή ψυχολογικά στέρει η σκέψη αυτό που δίνει 6 μήνες το δικαίωμα, τη δυνατότητα να το ξανασκεφτούν. Δηλαδή συνήθως λέμε ότι το γράμμα του νόμου είναι ψυχρό και κενό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα λέγαμε όχι, έτσι. Δεν ισχύει. Έχει διευκολυνθεί δηλαδή ιστορικά το... Η διαδικασία έχει γίνει πολύ περίπλοκη με τον χρόνο του διαζυγίου. Δηλαδή, μέχρι το 10ο αιώνα, το Βυζαντινο-Ρωμαϊκό Δίκαιο, που ήταν και η βάση του δικού μας δικαίου, αρκεί το μόνο στην δήλωση ενός από τους δύο συζύγους περί διαζυγίου, περί χωρισμού. Στις μουσουλμανικές χώρες τώρα. Και τώρα, ναι, στις μουσουλμανικές πρέπει να το πεις τρεις φορές ο άντρας. Στη γυναίκα. Η γυναίκα δεν μπορεί. Η γυναίκα δεν μπορεί να ζητήσει διαζύγιο. Όταν η γυναίκα λέει ότι είμαστε χωρίζα και τελείωσε. Μέχρι τον 10ο αιώνα. Υπήρχε για οποιοδήποτε λόγο ένας από τους δύο συζύγους υπήρχε ισότητα. Θα δήλωνε στον άλλον ότι θέλω να χωρίσω. Απλώς η διαφορά ήταν ότι εάν ανυπέτεια ένας από τους δύο το δήλωνε, δηλαδή χωρίς να το έχει κάνει κάποιος ο άλλος κάτι το οποίο να δικαιολογούσε το χωρισμό, μοιχεία και 10 άλλους λόγους, είχε οικονομικές επιβαρύνσεις. Θα χωρίσω, αλλά θα την αποζημιώσει. Μάλιστα. Μόνο εκεί. Μετά δυσκόλεψαν τα πράγματα από τον 10ο αιώνα. Όπου δεν ξέρουμε για ποιους κοινωνικούς λόγους θέλησε το κράτος τότε να κάνει την οικογένεια το βασικό κοινωνικό κύτταρο συνοχής και μπήκαν πολλά εμπόδια στην απόκτηση διαζυγίου στο Βυζαντινό κράτος και στη Δε Καθολική Εκκλησία απαγορεύεται. Ναι, αυτό το ξέρω. Απαγορεύτηκε μετά. Αλλά νομίζω αυτή ότι... η ιστορική αναδρομή είναι πάρα πολύ είναι σημαντική πολύ και ενδιαφέρουσα. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Πρέπει να πούμε ότι έχει και το εξής χαρακτηριστικό στοιχείο, ότι ανέκαθεν, εκτός από μερικές σπάνιες εξαιρέσεις, η υπεροχή του άντρα πάνω στη γυναίκα ήταν χαρακτηριστική σε όλες τις κοινωνικές και προσωπικές εκδηλώσεις, αν θέλετε, διαπροσωπικές, και αυτό φαινόταν στο γάμο επίσης. Λοιπόν, πάντα ο άντρας είχε σαν πρότυπο κοινωνικό και σαν ρόλο κοινωνικό το πάνω χέρι, και ο νόμος θα έλεγα ότι συμβάδιζε με αυτή την οτροπία τη διάχυτη. Εκτός, τονίζω, από μερικές σπάνιες εξαιρέσεις σε μικρές κοινωνίες και άλλες απομακρυσμένες που τις πολύ επηρέαζαν, ναι, τις μεγαλύτερες. Ναι, πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν το βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, θα λέγαμε τον 20ο αιώνα πλέον, είδαμε ότι κάτι πραγματικά και ουσιαστικά άρχισε να αλλάζει στην οτροπία και αυτό πέρασε και στην νομοθεσία, τουλάχιστον στις προηγμένες χώρες αυτό φάνηκε καταρχήν και τώρα έχει περάσει και στη δική μας χώρα εδώ και
Μερικά χρόνια. Μερικά έτσι. Χρόνια, όχι τον 20ο αιώνα, τα τελευταία 15 χρόνια. Το οικογενειακό δίκαιο, το οποίο άλλαξε και στηρίζεται πάρα πολύ στην ισότητα, ας πούμε, ή προσπαθεί να στηριχθεί στην ισότητα. Θα το συζητήσουμε αυτό εκτενέστερα, αλλά τώρα ήθελα λίγο να δούμε έτσι τις ψυχολογικές παραμέτρους του ζητήματος. Ναι. Κύριε Μπούκουρα, ξεκινώ, ρωτώ εσάς, αλλά θα μιλήσετε όλοι. Γιατί χωρίζουν οι άνθρωποι. Ξεκινάει ένα ζευγάρι. Ας πάρουμε ως δεδομένο ότι ξεκινά με ελπίδες και προσδοκίες η ζωή του, ένα ερωτευμένο ζευγάρι. Γιατί φτάνει στο χωρισμό? Τι είναι οι παράγοντες, είναι ενδογενείς, είναι εξωγενείς? Βέβαια. Και ενδογενείς και εξωγενείς, αλλά έτσι πιο βαθιά να το δούμε. Όπως είπατε πολύ σωστά, ξεκινάνε από έναν έρωτα, μια αγάπη. Η γάμη συνοικεσίου ή μέσω γραφείων κτλ. Είναι κάτι διαφορετικό. Ή μέσω πλέον. Σωστά. Είναι κάτι διαφορετικό, το εξετάσουμε μετά, αν θέλετε. Αλλά μέσα από έναν έρωτα, μέσα από έναν ενθουσιασμό και ανάλογα την ηλικία ή τις ηλικίες, γιατί μπορεί να έχουμε και διαφορά ηλικιών, έχει να κάνει και μια πρόγνωση. Αν θέλετε, μπορούμε να κάνουμε μια πρόγνωση για τη μακροποιότητα του γάμου. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι όσο πιο νέος είναι ένας άνθρωπος, τόσο λιγότερες εμπειρίες έχει, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών ότι είναι ανώριμος. Δεν έχει κατασταλάξει σε αξίες. Ναι, μοιάζει σαν και αυτό που συμβαίνει στα παιδιά του Λυκείου, που καλούνται, ξέρω εγώ, από την πρώτη ή δεύτερη Λυκείου να επιλέξουν τι επάγγελμα θα κάνουν. Και δεν ξέρουν, δεν έχουν πείρα, δεν έχουν την αυτογνωσία την ανάλογη για να μπορέσουν να επιλέξουν, ούτε τις κοινωνικές, ας πούμε, παραμέτρους γνωρίζουν για να επιλέξουν ένα επάγγελμα. Κάπως έτσι λοιπόν, όσο νεότερος είσαι, τόσο λιγότερο γνωρίζεις τι σημαίνει γάμος και τόσο περισσότερο ενθουσιώδης είσαι ως προς την ιδέα. Γιατί το αρχικό ερέθισμα που γοητεύει ένα νέο ζευγάρι στο να κάνει τον έρωτά του, να τον επισημοποιήσει, να τον βγει να πει στην κοινωνία ότι εμείς ζούμε μαζί και να υπογράψει αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο μέσω της Εκκλησίας ή μέσω του Δημαρχείου, είναι γιατί τους αρέσει ο ρόλος του παντρεμένου καταρχήν. Ο ρόλος του να βγαίνουν μαζί επισήμως, χωρίς απαγορεύσεις και χίλια δύο άλλα πράγματα, να είναι κοινωνικά μαζί. Σαφώς, εφόσον καλός ή κακός ακόμη ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είναι φτιαγμένη για παντρεμένα ζευγάρια. Έτσι. Δεν ξέρω να συμφωνείτε, κυρία Σαλαπάτα. Συμφωνώ, γιατί να μην συμφωνήσω. Και θα έλεγα καλός για πολλούς λόγους, αλλά ίσως πρέπει να το ανοίξουμε μετά το θέμα. Καλός που υπάρχει οικογένεια. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι κοινωνικό, δεν ζει απομονωμένα, ούτε μοναχικό άτομο. Όταν συμβαίνει αυτό, συμβαίνει γιατί είτε υπάρχουν κάποια ψυχολογικά αίτια, θα λέγαμε στα πλαίσια μιας νοσηρής κατάστασης, ή όταν δεν το θέλει και γίνεται παρά τη θέλησή του, τότε νοσεί το άτομο. Η φύση δηλαδή κάνει το άτομο να μην είναι μοναχικό, ο άνθρωπος να είναι κοινωνικό. Τώρα, η σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων που ουσιαστικά παίρνει δύο διαφορετικά πράγματα, δύο διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετικές εμπειρίες, συνήθειες, βιώματα, με μάθηση συναισθηματική, κοινωνική, γνωστική, γενικότερα διαφορετική, τους φέρνει να χτίσουν με τα υλικά που διαθέτει ο καθένας ένα καινούριο χώρο, μια καινούρια κατάσταση, την οικογένεια, ένα καινούριο σπίτι. Αν λοιπόν αυτά τα υλικά δεν δένουν καλά, τσιμέντο με άμμο και νερό, ίσως και ένα καλό μείγμα, αλλά τσιμέντο με χαλίκι χωρίς άμμο και χωρίς νερό, ναι, κτλ. Άρα υπάρχουν πάντα κάποιες ισορροπίες. Δεν μπορώ να ρωτήσω και εγώ κάτι, τον κύριο Μπούκουρα. Γιατί, να μας πείτε εσείς, εκτός από τους καθαρά ιστορικούς λόγους, γιατί παλαιότερα η διαφορά ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα, μιλάμε για συζύγους, ήταν τόσο μεγάλη? Γιατί ήταν συνηθίζητο να είχαν και πάνω από 10 χρόνια διαφορά και 20 χρόνια διαφορά. Ενώ τώρα από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον από την κοινωνική μου εμπειρία, δεν έχω διαβάσει, τα ζευγάρια παντρεύονται είναι συνομήλικα. Ναι, εντάξει, έχουμε και τις διαφορές και τώρα, αλλά πάντοτε υπήρχε και υπάρχει κάτι διαχρονικό στην πραγματικότητα των σχέσεων και του γάμου. Η οικονομική ισχύς ή το πρεστίζ το κοινωνικό, το γόητρο το κοινωνικό που έχει ο κάθε άνθρωπος. Αυτό μειώνει τις διαφορές ηλικίες ή, αν θέλετε, δίνει μια δύναμη σε αυτόν ο οποίος έχει πολλά χρήματα, τη δύναμη δηλαδή να ζει με άνεση και μια ποιότητα ζωής ενδεχομένως καλή, εάν μπορεί και αν το θέλει, εάν είναι σε θέση. Και παράλληλα δίνει καλλιεργεί προσδοκίες στους γύρω ανθρώπους που υπάρχουν. Δηλαδή, περιβάλλον. Στο περιβάλλον. Και όλοι αυτοί, και μια κοπέλα ενδεχομένως μπορεί να σκεφτεί αν είναι και ταλαιπωρημένη ή όχι, ή αν σκέφτεται την εύκολη ζωή, για αυτήν αποτελεί ενδόμηχα, είτε το παραδέχεται είτε όχι, ένα κίνητρο αυτό και πολλά άλλα. Λοιπόν, η γοητεία ενός ανθρώπου δεν εξαρτάται μόνο από την εξωτερική του εμφάνιση, εξαρτάται
από τον τρόπο που φέρεται, από τις γνώσεις που έχει και γενικότερα από τη δύναμη που έχει μέσα στην εξουσία. Πολλοί άνθρωποι γοητεύονται από αυτούς, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρα δυνατός. Άρα λοιπόν το διαχρονικό στοιχείο είναι παλαιότερα πολύ πιο ομά, τώρα ίσως σε μικρότερο επίπεδο τόσο ομά, εκείνος ο οποίος κατέχει μια δύναμη να προσπαθεί να επιβάλλει την επιθυμία του, να προσπαθεί να επιβάλλει αυτό που του αρέσει. Και έτσι θα λέγαμε ότι είναι εύκολο να βρεις σε πολύ κόσμο κάποιους οι οποίοι να δεχτούν να παίξουν το παιχνίδι αυτό, μια σχέση η οποία θα στηρίζεται στην επιβολή δύναμης και εξουσίας, έστω και συγκεκαλυμμένα, και της υποταγής. Νομίζω ότι σήμερα οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες προσωπικής επιλογής, που παλαιότερα δεν την είχαν, έστω οι νέοι άνθρωποι. Έχουμε δει όλοι τις ελληνικές ταινίες, αλλά πέραν αυτού το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει όλοι, ότι ήταν οι γονείς οι οποίοι επέβαλαν κοινωνικά κάποια πράγματα. Άννα. Ήθελα να πω ότι η ρόλη παλιότερα ήταν διαφορετική. Η γυναίκα κοίταζε να τελειώσει το σχολείο και να βρει κάποιον να παντρευτεί, να εξασφαλίσει τη ζωή της. Ο άντρας από την άλλη μεριά κοίταζε να τελειώσει το λύκειο και να πάει στο πανεπιστήμιο και να προσπαθήσει να φτιάξει κάτι στη ζωή του για να μπορέσει να παντρευτεί, άρα μεσολαβούσε ένα διάστημα κάποιων χρόνων. Σήμερα η γυναίκα κοιτάζει να τελειώσει, να κάνει και αυτή τη δική της καριέρα, να βρει μια δουλειά, να τακτοποιηθεί και αυτή και μετά να παντρευτεί. Πιστεύω ότι έχει μπει σε δεύτερη μοίρα ο γάμος. Αποτέλεσμα έτσι και οι γυναίκες να παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία και οι άντρες απλά παντρεύονται συνήθως στην ηλικία που όπως πάντα συνήθιζαν να παντρευτούν μεταξύ 28-30-35. Για να τονίμα, για να ρωτήσω και εσάς κύριε Μπούκουρα, τι γνώμη έχετε για το φεμινισμό, πόσο ο φεμινισμός έχει επηρεάσει την οικογενειακή ζωή. Από τη στιγμή δηλαδή που η γυναίκα βγήκε στην παραγωγική διαδικασία, απέκτησε οικονομική ανεξαρτησία, ή μάλλον όχι όλες οι γυναίκες, κάποιες γυναίκες, γιατί ακόμα έχουμε καιρό να το κατακτήσουμε αυτό, διεκδικεί πλέον ένα κομμάτι προσωπικής ευτυχίας. Αυτό πόσο επηρέασε την οικογενειακή ζωή? Όπως πολύ σωστά το είπατε, ο φεμινισμός είναι σαν κίνημα μια προσπάθεια των γυναικών να ξεφύγουν από την παραδοσιακή καταπίεση του ρόλου και του γυναικείου ρόλου τον οποίο οι άντρες είχαν φτιάξει για τη γυναίκα και από τον ίδιο τον άντρα, ο οποίος εκμεταλλευόταν τα κοινωνικά πρότυπα των ρόλων. Και βέβαια, όπως κάθε αντίδραση σε μια δεδομένη κατάσταση η οποία ήταν χρόνια κτλ., έφερε και κάποιες, έφτασε μερικές φορές και σε κάποια ακραία σημεία φεμινισμός. Στην ουσία όμως και γενικότερα και στο σύνολό του φεμινισμός είναι μια προσπάθεια της γυναίκας να διεκδικήσει αυτό που πολύ φυσιολογικά της ανήκει. Και έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτήν την αλλαγή που τη βλέπουμε στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, να περνάει στους άντρες με ένα κόστος. Δηλαδή, μέχρι τώρα οι άντρες, και αυτό είναι συμπεράσματα επίσημης έρευνας που έκανε δική μας επιστήμονες εδώ στην Ελλάδα, ότι είδαν ξαφνικά, ενώ παλαιότερα η γυναίκα έπασχε, είχε υψηλότερο ποστό κατάθλιψης από τους άντρες, τώρα το ποστό κατάθλιψης το έφτασαν οι άντρες με τις γυναίκες και το ξεπέρασαν. Γιατί άλλαξαν οι ρόλοι. Και ένα από τα αίτια το οποίο έκανε αυτή την αλλαγή, δηλαδή ότι ο άντρας να παθαίνει κατάθλιψη, είναι γιατί ο άντρας πια έχασε τη δύναμη που είχε να ξεσπάει πάνω στη γυναίκα, να εκμεταλλεύεται τη γυναίκα, να εξισορροπεί, αν θέλετε, όλες του τις εσωτερικές του ανησυχίες και άλλα πάνω στη γυναίκα και αυτή να τα δέχεται. Μήπως νιώθουν λίγο αμήχανα οι άντρες? Αμήχανοι, αδύναμοι και λίγο στριμωγμένοι, θα έλεγα έτσι στην ευρεία έννοια και εκλαγεύοντας. Αλλά είναι λίγο στη γωνία. Αλλά αυτό πιστεύω ότι θα κρατήσει ένα μεταβατικό στάδιο. Γιατί τώρα οι νέες γενιές ζουν μέσα σε αυτή την πραγματικότητα. Η Ελληνίδα μήπως βγάζει όμως ακόμη αποθυμένα, εκμεταλλευόμενη. Αυτό μπορεί να συμβαίνει. Αυτό τον Ελληνίδα και ο Έλληνας. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμη το ποσοστό των γυναικών των Ελληνίδων, οι οποίοι πιστεύουν πραγματικά ότι δεν διαφέρουν από τους άντρες τα δικαιώματα και στην φύση, εκτός από την ανατομία τους. Πιστεύω ότι δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των γυναικών ακόμα. Και αν θέλετε, ένας παράγοντας ο οποίος παίζει ρόλο και στο γάμο, που κάνει τη γυναίκα να μην είναι φεμινίστρια, δηλαδή να μην διεκδικεί τα αυτονόητα δικαιώματά της, είναι το ότι νιώθει μειονεκτικά. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι που μια γυναίκα θα νιώσει μειονεκτικά. Είτε γιατί μεγάλωσε ένα περιβάλλον όπου δεν της έδωσαν, δεν την ενίσχυσαν στην αυτοπεποίθησή της όπως έπρεπε, γιατί είχαν παλιές αρχές ή γιατί ήταν και οι προβληματικοί γονείς και για χίλιους δυο άλλους λόγους, είτε γιατί
κάποια στιγμή, έχοντας κάποια ταμπού στο σεξουαλικό κτλ. Και συμβαίνει σε πολλές γυναίκες, να μην νιώθει, είτε γιατί ο σύντροφός της δεν είναι ο κατάλληλος, να μην έχει φτάσει να νιώθει σεξουαλικά ότι είναι ζεστή γυναίκα. Ότι δηλαδή είναι φυσιολογική και κανονική. Πολλές γυναίκες δεν έχουν οργασμό και αυτό μπορεί να είναι πολλές φορές η αιτία που τις κάνει να πιστεύουν ότι διαφέρουν από τις άλλες γυναίκες, μειονεκτούν δηλαδή. Και έτσι λοιπόν πρέπει να προσποιηθούν, άρα είναι διαφορετικές γυναίκες, μειονεκτούν και απέναντι στον άντρα, κατά κάποιο τρόπο τους κάνει χάρη ο άντρας που είναι μαζί τους, έτσι το ζουν μέσα τους. Και αυτό είναι μια στάση υποταγής. Τώρα που μιλήσατε για το σεξ, θέλω να σας ρωτήσω αν αποτελεί λόγο διαζυγίου. Αν δηλαδή οι γυναίκες το έχουν εξωτερικεύσει αυτό, το έχουν αναγνωρίσει ως πρόβλημα, ή ακόμη και οι άντρες, αλλά επειδή περισσότερο αποτελεί πρόβλημα των γυναικών, ταμπού των γυναικών, αποτελεί λόγο διαζυγίου. Πιστεύω πως ναι, και νομικά θα μας πει ο νομικός μας εδώ, αλλά ψυχολογικά σίγουρα μια γυναίκα η οποία δεν ικανοποιείται σεξουαλικά από τον άντρα της, δεν έχει λόγο να είναι μαζί του. Εκτός αν έχει κάνει παιδιά, αν έχει παρασυρθεί, αν δεν έχει καταλάβει ή αν δεν καταλαβαίνει. Είναι βασικό στοιχείο μιας σχέσης μέσα από την οποία ανταλλάσσονται τα συναισθήματα με αυθόρμητο τρόπο και μέσα από την οποία η σχέση επιβεβαιώνει ένας τον άλλον, επιβεβαιώνονται και οι δύο. Λοιπόν, αν αυτό κλονιστεί, τότε ο γάμος δοκιμάζεται πάρα πολύ, γιατί με ποιο τρόπο να συνεχιστεί, με ένα είδος συναισθηματική σχέση η οποία μοιάζει με συγγενική, αδέρφια, θείες κτλ. Δεν έχει νόημα. Και πώς θα μεγαλώσει ένα παιδί κάτω από αυτές τις συνθήκες. Παρεμβάλλονται δηλαδή κάποιες καταστάσεις στερητικές, θα έλεγα, οι οποίες δεν μπορούν να κρατήσουν αυτό το γάμο στερεό, εκτός αν θυσιάζει το ένας και ο άλλος. Μπορούμε να πούμε όμως ότι η ικανοποίηση αποτελεί και λόγο γάμου πια για πολλές γυναίκες. Είναι τόσο δύσκολο να έχεις μια καλή σχέση και να είσαι ικανοποιημένος που θα μπορούσες πολύ εύκολα να το χρησιμοποιήσεις ως αιτία γάμου. Βεβαίως, αλλά πιστεύω και νομικά στέκει σαν εγχείρημα. Στέκει. Είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Και αυτό σηκώνει πολλές ερμηνείες. Υπάρχουν βεβαίως περιπτώσεις που. Πάρα πολλές. Πιστεύω ότι όταν το θεωρήσουμε καθήκον πια και έχει διαλυθεί και όλος ο γάμος. Είναι όμως. Είναι νομική έκφραση. Αλλά είναι νομική έκφραση αυτό. Μα εννοώ ότι για να καταφέρεις να πας στο διαζύγιο πρέπει να βαστείς κάπου. Και εφόσον ο νόμος σου δίνει τη δυνατότητα. Ότι ναι. Δεν. Ναι. Και θα έλεγα ότι ισχύει μόνο για τον άντρα. Γιατί η γυναίκα έχουσα διαθέτουσα εσωτερικά γεννητικά όργανα μπορεί να καλύψει πλήρως μια μη ικανοποίησή της. Ενώ ο άντρας δεν μπορεί να καλύψει. Ναι. Αν υπάρχει ανικανότητα. Αν πάλι υπάρχει αποχή για λόγους συναισθηματικούς, γιατί ο άντρας έχει βρει μια άλλη εξωσυζυγική σχέση με την οποία ικανοποιείται κτλ., τότε ο λόγος είναι διπλός. Βέβαια, άλλο η αποχή, άλλο η μη ικανοποίηση. Ναι. Και άλλο η συχνότητα. Και άλλο η συχνότητα επίσης. Υπάρχουν περιπτώσεις. Καθένας έχει τα δικά του στάνταρτ. Δεν ανταποκρινόταν. Κυρίως πάλι για τους άντρες είναι αυτό. Ότι ο άντρας δεν ανταποκρινόταν στην θέληση της γυναίκας όσο συχνά το επιθυμούσε αυτή. Έτσι. Και μάλιστα έχω ένα ζευγάρι με το οποίο συζητάω αυτόν τον καιρό, όπου ο άντρας πράγματι είναι φορτωμένος με πάρα πολλές δυσκολίες στη δουλειά του. Θα έλεγα όχι τόσο δυσκολίες όσο απορρόφηση από τη δουλειά του, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Άγχος. Και του δημιουργεί φοβερές ανησυχίες. Είναι υπεύθυνο άτομο και θέλει όλα να γίνονται με τον καλύτερο τρόπο. Και αυτό τον έχει σε μια συνεχή υπερένταση, η οποία δεν τον αφήνει να ασχοληθεί με την γυναίκα του. Και έχουν και ένα παιδί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η γυναίκα του έχει σοβαρά παράπονα γύρω από αυτό. Ο ίδιος δε έχει μια συχνότητα. Εκείνη εργάζεται. Εκείνη τώρα όχι, γιατί το παιδί είναι μικρό, αλλά εργαζόταν πριν και σκοπεύει να ξαναεργαστεί. Το σημαντικό είναι ότι ο ίδιος νιώθει ότι αυτό που καταλαβαίνει ο ίδιος, αυτονόητο είναι να το καταλαβαίνει και η σύντροφός του. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι παρόλο που συνδεθήκανε κάποια στιγμή και αισθάνονται κοντά ένας τον άλλον, ότι δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορετικότητα του άλλου. Και αυτό τον κάνει να μην επικοινωνεί μαζί της, γιατί πιστεύει ότι επικοινωνούν, ότι οι άλλοι τον καταλαβαίνουν, άρα επικοινωνούν με τη γυναίκα του. Δηλαδή πιστεύει ότι η γυναίκα του μπορεί και το καταλαβαίνει. Άρα έχει εκείνη τον τρόπο να επικοινωνεί μαζί του. Ο ίδιος δεν καταλαβαίνει ότι είναι και πομπός και δέκτης. Και βέβαια η συχνότητα είναι φρικτή. Είναι μια φορά στους 4-5-6 μήνες. Και ευκαιρία γιορτών και διακριτών. Δεν ξέρω κιόλας. Και γρήγορα και βιαστικά. Και όταν του είπα ότι στην ηλικία του, γιατί είναι γύρω στα 37-38. Είναι νέος άνθρωπος. Ναι, και γυναίκα του νέα, ότι καλό θα ήταν και φυσιολογικό θα ήταν καθημερινός να έχουν σχέση.
του φάνηκε σαν να άκουγε κάτι που έρχεται από άλλο πλανήτη. Επιστημονική φαντασία. Ναι, για πόσους άντρες όμως δεν είναι μια δικαιολογία αυτό, το άγχος της δουλειάς και το στρες. Μπορεί, δηλαδή κρύβονται πίσω από αυτό, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή έχουν ίσως πεθάνει τα συναισθήματα, mm-hmm. ο έρωτας, όλα αυτά και πολλοί το χρησιμοποιούν στο σπίτι. Έχω δουλειά, είμαι κουρασμένος, είμαι αγχωμένος, είμαι πιεσμένος, με πιέζεις κι εσύ. Υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, έτσι αυτό υπονοείται. Για κάποιο λόγο το λέει, αυτό το χρησιμοποιεί σαν δικαιολογία. Και ποιος το παραδέχεται αυτό εύκολα. Όταν το ρώτησα όμως, πριν παντρευτείς, τι συχνότητα είχες, μου λέει καθημερινή. Και μετά το γάμο, αραίος. Βλέπετε ότι εδώ διαφαίνεται ότι υπάρχει μια νοοτροπία άλλη ή κάποια νοοτροπία. Επιδρούν και κοινωνικοί λόγοι. Τελικά, κύριε Μπούκουρα, υπάρχει συνταγή για έναν επιτυχημένο γάμο. Και ένας επιτυχημένος γάμος θεωρείται ένας γάμος που διαρκεί για πάντα κοινωνικά. Μόνο αυτό όμως είναι συμβατικό. Και δεν είναι, δεν είναι μόνο αυτό. Και δεν θα είναι συμβατικό. Και δεν είναι συμβατικός ακριβώς. Αλλά μπορεί κάποιος να θεωρεί επιτυχημένο το γάμο του έστω και κράτησε 5 χρόνια. Αλλά συνήθως δεν συμβαίνει αυτό. Συνήθως το διαζύγιο είναι ψυχοφθόρο. Κοινωνικά τουλάχιστον αυτό θεωρείται. Ένας γάμος ο οποίος κρατάει για πάντα είναι ένας επιτυχημένος γάμος. Και να μην είναι συμβατικός ασφαλώς. Υπάρχουν συνταγές. Άλλοι λένε πως το ζευγάρι πρέπει να είναι αυτοκόλλητο. Να έχει κοινές δραστηριότητες, κοινούς φίλους, κοινή ζωή τελικά. Άλλοι ισχυρίζονται ότι τα δύο μέρους ζευγαριού πρέπει να διατηρούν την αυτονομία τους και τον προσωπικό τους χώρο. Και πολλοί δίνουν και το παράδειγμα του Σάρτρ και τη Σιμόν ντε Μπουβουάρ, που δεν ζήσανε ποτέ στο ίδιο σπίτι και ζούσαν πάντως στα απέναντι διαμερίσματα. Υπάρχει ισορροπία, υπάρχει συνταγή. Τι είναι η ειλικρίνεια, τι είναι αυτό που σώζει? Συνταγή σαφώς δεν υπάρχει, γιατί και να φτιάξουμε ένα σχήμα που καλύπτει όλες τις περιπτώσεις θα είναι καθαρά θεωρητικό. Και βέβαια σαν τέτοιο θα περιέχει μέσα του όλο τον ειδό της καταστάσεις που ένα ζευγάρι δεν μπορεί να τις έχει. Θα παίρνει δηλαδή παραδείγματα πολλών ζευγαριών. Άρα λοιπόν εκείνο που μπορεί να πούμε είναι αυτό που παρατηρούμε στη ζωή για να δώσουμε τον ορισμό του πετυχημένου γάμου. Και λέμε λοιπόν ότι, ξεκινώντας από το παράδειγμα του Σάρτρ και τη Σιμόν ντε Μπουβουάρ, ότι επειδή ξέρουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες γύρω από αυτή τη σχέση, λέω, καλό θα ήταν να μην τη βάζαμε σαν παράδειγμα. Σωστά. Γιατί ήταν μια συντροφικότητα, αλλά ποτέ δεν είχε την έννοια του γάμου, τις σχέσεις που λέμε μέσα στο γάμο. Δηλαδή, όπως δεν ζούσαν εμείς μαζί. Ναι. Και εδώ βγάζουμε αμέσως κάτι που είναι σημαντικό. Να ζουν μαζί δύο άτομα τα οποία έχουν μια σχέση. Ή χώρια. Φυσικά πρέπει να είναι μαζί. Γιατί εάν αυτή η σχέση προχωρήσει και δημιουργηθεί οικογένεια, τότε το παιδί έχει ανάγκη και τους δύο του γονείς. Και όχι να έχει δύο σπίτια, όπως συμβαίνει στο διαζύγιο. Άρα λοιπόν, το να είναι μαζί δύο άνθρωποι είναι μια βασική έννοια και μια βασική ανάγκη μια σχέση που οριστικοποιείται σαν γάμος. Και αυτό σιγά σιγά χτίζει μακροπρόθεσμα μέσα από την ανταλλαγή των συμπεριφορών που έχει ο καθένας, χτίζει τη γνώση του ενός με τον άλλον και την καινούργια κατάσταση, η οποία είναι η δική τους οικογένεια, είναι η δική τους σχέση. Γιατί αυτό σημαίνει οικογένεια. Μέσα σε αυτή τη δική τους σχέση θα έχουν μέσα και το παιδί, θα είναι το και το παιδί το οποίο θα παίρνει ένα μέρος αγάπης τους, ή δύο παιδιά ή τρία παιδιά που θα παίρνει μέρος αγάπης την οποία διαθέτουν. Άρα λοιπόν έχει δημιουργηθεί ήδη μια κατάσταση όπου γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον, αποδέχει τον ένας τον άλλον, σημαίνει ότι σέβεται ο ένας τον άλλον, άρα εκτιμά ο ένας τον άλλον, κάποιες ιδιότητες έχει ο ένας που αρέσει τον άλλον και κάποιος ο άλλος που αρέσει τον έναν. Και έτσι λοιπόν μέσα από το σεβασμό και την εκτίμηση δημιουργείται και ο θαυμασμός, πηγάζουν αισθήματα τρυφερά όπως η οικειότητα, η ικανοποίηση της αναγνώρισης, το αίσθημα εμπιστοσύνης, η αποδοχή και όχι η απόρριψη, για να καταλάβουμε σημαίνει αποδοχή, η ασφάλεια και η σιγουριά, ξέρει τι μπορεί να πάρει ένας από τον άλλον και τι μπορεί να δώσει, και αυτό το θεωρεί αυτονόητο, χωρίς να αισθάνεται ότι επειδή έδωσε πρέπει να πληρωθεί με ένα αντίστοιχο συνέστημα ή το αντίθετο. Δηλαδή το κάνει γιατί νιώθει την ανάγκη να το κάνει. Λοιπόν, μέσα από αυτές τις σχέσεις συναισθηματικές χτίζεται μια κατάσταση καινούργια, η οποία μπορεί κάλλιστα αυτούς τους ανθρώπους να τους αφήνει ανεξάρτητους και αυτόνομους, μαζί και χώρια που λέμε. Να ασχολείται ο καθένας με τη δική του δημιουργική τάση, γιατί μέσα από αυτήν επιβεβαιώνεται, υπάρχει και μέσα από αυτή δίνει. Και όχι μόνο ο άντρας, αλλά και η γυναίκα. Όχι το σχήμα το παλιό ότι εγώ είμαι για να φέρω λεφτά σπίτι, το δίνω, να μην το παρεξηγήσουμε. Βέβαια, όχι, και βέβαια. Εσύ με τα παιδιά. Η οικογένεια είναι αυτή, είναι η έννοια της. Είναι η συνταγή, δηλαδή,
για την οικογένεια το παιδί. Θεωρείτε δηλαδή ότι η οικογένεια χωρίς παιδί δεν υπάρχει. Θα σας διακόψω, κύριε Καραγιαννόπουλε, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό αναγκαστικό διάλειμμα, γιατί ο παράγοντας παιδί είναι πολύ σημαντικό θέμα και θα τον συζητήσουμε αμέσως μετά. Κυρίες και κύριοι, ξαναγυρίζουμε στη συζήτησή μας. Κύριε Καραγιαννόπουλε, θέσατε πριν ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Τα παιδιά, παράγοντας παιδιά. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Μπούκουρα και μετά νομίζω η κυρία Σαλαπάτα έχει να μας πει πολλά πράγματα πάνω σε αυτό. Να τον ρωτήσω, είναι τελικά τα παιδιά τα μεγάλα θύματα των διαζυγίων ή μήπως αυτό είναι ένας μύθος που έχει κρατήσει για να διατηρηθεί ο θεσμός της οικογένειας. Εσείς ήδη ως επιστήμονη, η επιστήμη δηλαδή, έχει παρακολουθήσει ήδη παιδιά διαζευμένων γονιών, τα οποία μεγάλωσαν, παντρεύτηκαν, έκαναν δικά τους παιδιά. Τι έχετε παρατηρήσει, τι μπορείτε να πείτε? Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας μύθος ότι το παιδί είναι το θύμα μιας τέτοιας σχέσης η οποία οδηγείται σε διαζύγιο ή θύμα του διαζυγίου. Είναι μια πραγματικότητα. Ένα μεγάλο μέρος από ό,τι ακούσαμε και από τον κύριο Καραγιαννόπουλο των διαζυγίων, επισήμως βέβαια, έτσι είναι στατιστικά δεδομένα και αυτά μας είπε ο κύριος Καραγιαννόπουλος, είναι διαζύγια τα οποία τα μισά σχεδόν γίνονται κατόπιν μη συμφωνίας, δηλαδή αντιδικίας. Άρα αυτοί οι άνθρωποι είναι σε μια σύγκρουση και αυτή η σύγκρουση είναι μοιραίο να περνάει στα παιδιά. Αλλά και τα συνενετικά διαζύγια κάνουν το εξής απλό πράγμα. Χωρίζουν τους γονείς. Και έτσι το παιδί μεγαλώνει σε δύο σπίτια, το ένα πόδι εδώ, το άλλο πόδι εκεί, και δεν μεγαλώνει σε ένα σπίτι, όπως είπα και στην αρχή, που είναι το κανονικό, που είναι το φυσιολογικό. Να έχει τους γονείς του ανά πάσα στιγμή. Βεβαίως, σε ένα πετυχημένο διαζύγιο, που είναι μια σπάνια περίπτωση, οι γονείς, εκτός από σύζυγοι που δεν είναι πλέον, παραμένουν γονείς του παιδιού και προσπαθούν να είναι πάντα κοντά του, με κάθε μέσο επικοινωνίας, είτε τηλέφωνο, είτε παρουσία, είτε οτιδήποτε, γράμματα, αλληλογραφία κτλ. Και παράλληλα να παίζουν με το παιδί, να το μεταφέρουν τη σοφία τους, τη γνώση τους, να το μεταφέρουν τα συναισθήματα που έχει ανάγκη το παιδί, να το καλύπτουν συναισθηματικά και να το βοηθούν να εξοπλιστεί κτλ. Και οικονομικά. Αυτές είναι, παρόλο που κάτω και από αυτές τις ιδανικές συνθήκες θα λέγαμε ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα γιατί το παιδί ουσιαστικά βιώνει μια δικαίωση των γονέων του, αφού κάνουν ό,τι μπορούν για να το αγαπούν και αυτό τους αγαπά. Και έτσι λοιπόν τους δικαιώνει που χώρισαν και βλέπουμε τα παιδιά των χωρισμένων στο μεγαλύτερο ποσοστό τους να γίνονται και αυτά θύματα διαζυγίου, δηλαδή να παίρνουν διαζύγιο όταν παντρεύονται και είπα θύματα γιατί το κάνουν όχι γιατί υπάρχουν πραγματικοί λόγοι για τους οποίους χωρίζουν που μπορεί και να υπάρχουν αν υποσυνείδητα ή ασυνείδητα έχουν διαλέξει συντρόφους που είναι σίγουρο ότι δεν θα ταιριάξουν. Δυσανάλογο δηλαδή προς την αρμονική πορεία μια σχέσης. Έτσι λοιπόν αυτά τα παιδιά δικαιώνουν κατά βάθος τους γονείς τους παίρνοντας και αυτά ένα διαζύγιο, δημιουργώντας μια σχέση τέτοια διαζευτική. Δεν μπορεί όμως να υπάρξει και η αντίθετη περίπτωση. Δηλαδή παιδιά διαζευμένων γονιών, επειδή ακριβώς έχουν στερηθεί την οικογενειακή ζωή, να γίνουν πολύ καλοί οικογενειάρχες. Βεβαίως και το βλέπουμε σε ένα άλλο ποσοστό των παιδιών αυτών. Δεν σημαίνει ότι ένα παιδί του διαζυγίου έχει ένα στίγμα ή μια ετικέτα μπρος πίσω στο μέτωπό του κτλ. Σημαίνει όμως ότι συναισθηματικά είναι μαρκαρισμένο. Δηλαδή συναισθηματικά λειτουργεί προσπαθώντας αφενός με να επιβεβαιώσει τους γονείς του, να τους δικαιώσει, γιατί έτσι νιώθει ότι είναι καλά μαζί τους, έτσι νιώθει ότι οι ρίζες του είναι στέρεες, από τη μια μεριά, και από την άλλη, αν το διαζύγιο, αν η σχέση των γονέων ήταν συγκρουστική, υφίσταται όλες τις επιπτώσεις μια τέτοια συναισθηματική σύγκρουση που αρχίζει από τη στέρηση των συναισθηματικών των αναγκών και καταλήγει στο να παίρνει τη μία πλευρά το ενός ή το άλλο γονέα σαν ένα μπαλάκι, με αποτέλεσμα να νιώθει συνέχεια αντίθετα συναισθήματα για ανθρώπους πριν αγαπούσε. Και αυτό το πήγαινε έλα των συναισθημάτων του δεν του δίνει κανένα σταθερό σημείο αναφοράς από πλευρά συναισθηματική και το κάνει να νιώθει σε όλα τα συναισθήματά του μια ρευστότητα, η οποία
τελικά δεν κολλάει πουθενά και καταλήγει πολλές φορές και σε σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Βέβαια, η κυρία Σαλαπάτα έχει ένα επιτυχημένο διαζύγιο. Ναι, από ό,τι συζητήσαμε. Ανήκει στην κατηγορία των τυχερών. Μπορούμε να μιλήσουμε για επιτυχημένα διαζύγια, βεβαίως. Όταν τα διαζύγια είναι αναπόφευκτα, γιατί ο γάμος δεν πάει, η σχέση δεν πάει, είναι καλύτερα, πολύ καλύτερο από ένα συμβατικό γάμο, ένα επιτυχημένο διαζύγιο. Μια επιτυχημένη σχέση μετά το διαζύγιο. Σαν ένα μέλος που πρέπει να κοπεί για να επιβιώσει πολύ περισσότερο. Ακριβώς. Πολύ σωστά το είπατε. Και πιστεύω ότι η επιτυχία έγκυται στο ότι δεν χρονοβόρησα. Δηλαδή, μόλις διέγνωσα την ασθένεια της αποτυχίας, σας λέγαμε, φρόντισα πολύ σύντομα να χωρίσω. Δηλαδή, δεν πέρασα το διάστημα λίγο ακόμη, να φθαρεί ακόμη περισσότερο η σχέση μου, να φτάσω ίσως εγώ σε μια ηλικία που πλέον να μην έχω πολλές επιλογές μένοντας χωρισμένη. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θεωρώ το διαζύγιο μου επιτυχημένο. Βέβαια, σε αυτό συμβάλλει και ο πρώην σύζυγός μου, ναι, ο οποίος φρόντισε να έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Πόσο χρονών ήταν ο γιος σας όταν χωρίσατε? Πόσο χρονών είναι τώρα? Ήταν 1,5-2 χρονών. Και τώρα είναι... ένας από τους λόγους που χώρισα γρήγορα ήταν γιατί δεν ήθελα το παιδί μου να βιώσει την οικογενειακή θαλπορή και να έχει πάρα πολλές παραστάσεις οικογενειακού βίου. Είναι καλύτερα. Προσωπική μου άποψη ήταν για αυτή να μην και το κοστίσει μετά το διαζύγιο. Καλύτερα παρά στην εφηβεία, ας πούμε. Σε μια γενική έτσι, επισκόπηση του προβλήματος λέμε ότι όσο πιο μικρό είναι το παιδί, τόσο λιγότερο επώδυνο γι' αυτό είναι το διαζύγιο. Όμως, μεγαλώνοντας, πηγαίνοντας σχολείο ή συναστρεφόμενο άλλα παιδιά, ακούει περί πατρός, ακούει περί συναισθημάτων και καταστάσεων με τον πατέρα και αμέσως καταλαβαίνει ότι αυτό του λείπει. Βέβαια, και στο εκεί σχολείο τα προβλήματα. Υπάρχουν πολλά παιδιά διαζευμένων, ναι, γονέων πλέον. Ήδη και από τότε που ήμουν εγώ στο σχολείο. Ήταν αρκετά τα παιδιά χωρισμένων γονιών, αλλά φαντάζομαι σήμερα ακόμα περισσότερο. Δηλαδή δεν νιώθει πια το κοινωνικό στίγμα. Όχι. Που μπορεί να ένιωθε πριν 50 χρόνια. Δεν το είπα με αυτή την έννοια. Ναι. Νιώθει την έλλειψη. Την, δηλαδή, ναι, την έννοια πατέρας. Ναι. Ακούει παιδιά που είναι για πατέρα και εκείνος δεν τον έχει σπίτι του. Λέει κάποιο παιδί που έχει τον πατέρα του σπίτι που δεν είναι χωρισμένοι γονείς του. Σήμερα ο πατέρας με πήγε, ναι, εκεί, τον βρήκα το βράδυ σπίτι κτλ. Και εκεί πιάνει μια διαφορά. Και αυτό γεννά πολλά ερωτήματα. Και εδώ ακριβώς είναι που έρχεται η ικανότητα του γονέα που είναι μαζί του. Συνήθως το 90% των διαζευμένων παιδιών, το 90% ζουν με τη μητέρα του. Και είναι το σωστό. Εκτός αν υπάρχουν κάποια προβλήματα. Λοιπόν, πηγαίνει προς τη μητέρα και ρωτάει. Και προς τον πατέρα, εάν υπάρχει επικοινωνία. Γιατί και γιατί. Και εκεί κάπου δοκιμάζεται το ίδιο το άτομο, οι ενοχές του. Γιατί κανείς μα κανείς που χωρίζει, σπάνιες περιπτώσεις, να μην νιώθει ότι έχει κάνει κάποια λάθη. Και κάπου εκεί μπορεί να νιώθει και για τον σύντροφό του που άφησε, τον ή την, για το παιδί του και για τον εαυτό του. Να νιώθει αποτυχημένος. Όλα αυτά είναι ένα καλό μείγμα γένεσης ενοχών, τύψεων. Και το άτομο που νιώθει ενοχές αντιδρά με πολλούς τρόπους. Άλλοι αμήνονται και όταν αμήνεσαι σημαίνει ότι νιώθεις ότι κίνδυνο, άρα επιτίθεσαι και είναι τα νευρικά άτομα, τα απότομα ή αυτά που κλείνονται, απομονώνται ή εξαφανίζονται. Και άλλα άτομα δεν αμήνονται αλλά προσπαθούν να εξαγιάσουν τις τύψεις τους, δηλαδή κάνουν όσο μπορούν καλύτερες πράξεις, γίνονται καλύτεροι. Εσείς κυρία Σαλαπάτα τι λέτε? Εγώ με το γιο σας τι σχέση έχετε? Σας ρωτάει γιατί? Δεν με ρωτάει πια γιατί. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει ο γιος μου είναι πώς είναι δυνατόν ο πατέρας του και η μητέρα του να αγαπιούνται, να έχουν τόσο καλή σχέση και να μην ζουν μαζί. Ναι. Αυτή είναι η δυσκολία να μπορέσω να δώσω στο παιδί να καταλάβει ότι δύο άνθρωποι που αγαπιούνται δεν είναι απαραίτητο να είναι μαζί. Είναι άλλο είδος αγάπης. Και εκεί είναι δύσκολη θέση μου. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω παραδείγματα από την προσωπική του ζωή. Γιατί τώρα είναι στην ηλικία που αρχίζει και αυτός και ερωτεύεται. Και του λέω, εφόσον εσύ είσαι ερωτευμένος με αυτή την κοπέλα, θα μπορούσες να είσαι με κάποια άλλη. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω κάποια παραδείγματα δικά του. Είναι πολύ δύσκολο. Και εδώ ακριβώς είναι και έθιξε, κυρία Σαλαπάτη, το σοβαρότερο και το πιο βαθύ κομμάτι του θέματος που συζητάμε σήμερα. Που είναι γιατί χωρίζουν κάποιοι άνθρωποι. Ποια είναι τα αίτια. Και είπατε... Να πω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Γιατί μιλάμε για το παιδί ως αντικείμενο, μάλλον ως υποκείμενο συναισθημάτων. Να μιλήσουμε και λίγο για το παιδί ως μέσο. Γιατί βλέπω ότι πολλές οικογένειες, νέα παιδιά, όταν περνάνε κάποια κρίση στο γάμο, θέλουν τη γέννηση του παιδιού για να καλύψει, να γίνει μια τσιμεντοένεση,
Θεωρώ ότι είναι πολύ προσωρινή όμως. Να καλύψει το χάσμα μεταξύ τους. Είναι πολύ προσωρινή και είναι μεγάλο λάθος αυτό που κάνουν πάρα πολύ λάθος. Γιατί κάπου μπορεί να συμβαίνει και αυτό, μπορεί και να μην συμβαίνει. Έτσι όπως το έθεσε ο κ. Χαραγιανόπουλος, ουσιαστικά θέλει να πει ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να λειτουργήσουν έτσι, που σημαίνει, και πάμε πάλι στα αίτια, ότι αν τα αίτια δεν είναι τέτοια, και ας αναφερθούμε λιγάκι, ποια αίτια μπορούν να οδηγήσουν στο διαζύγιο. Ρωτήστε την κυρία Σαλαπάτη. Η κυρία Σαλαπάτη, προσωπική της υπόθεση, πρέπει να τη βγάλουμε στον αέρα. να μιλήσουμε. Δεν θεωρείτε όμως ότι είναι ένας έμεσος ψυχολογικός εκβιασμός να χρησιμοποιήσεις ένα παιδί για να κρατήσεις έναν άνθρωπο? Σαφώς. Όμως, ας δούμε λίγο τα αίτια. Συνήθως είπαμε προηγουμένως ότι υπάρχουν διαφορετικές προσωπικότητες. Πόσο είναι όριμος κανείς λοιπόν, έτσι, να χτίσει κάτι καινούριο? Πόσο έχει εξοπλιστεί? Πόσο συνδεδεμένο συναισθηματικά είναι με το περιβάλλον του, το οικογενειακό, ο καθένας ξεχωριστά? Και πόσο αυτό το περιβάλλον μπορεί να επεμβαίνει σαν εξωγενής παράγων? Εξωγενής παράγων σε μια οικογένεια που πάει να χτιστεί και να οριμάσει είναι και ο οικονομικός παράγων. Η οικονομική ανασφάλεια είναι μία από τις χειρότερες δοκιμασίες ενός σπιτιού. Και έχω πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή, σε ένα ζευγάρι μέσα να πηγαίνουν καλά οικονομικά και όλα να είναι αρμονικά, και μόλις πρέπει να γίνει μια στέρηση για να καλυφθούν κάποια έκτακτα έξοδα, ένα από τα δύο μέρη δεν αντέχει και αρχίζει και κάνει συμπεριφορές περίεργες. Οι οποίες εξηγούνται βέβαια από την ανασφάλεια που νιώθει το άτομο αυτό και δεν μπορεί να την ελέγξει. Έχουμε το θέμα της ανεργίας. Το οποίο το θέμα της ανεργίας δεν έχει να κάνει μόνο με τον οικονομικό παράγοντα. Έχει να κάνει και με την αυτοεπιβεβαίωσή μας ή την κοινωνική μας αναγνώριση. Δηλαδή να έχεις ένα πτυχίο, να έχεις σπουδάσει, να έχεις περάσει όλη την ταλαιπωρία πανελληνίων ή σπουδών στο εξωτερικό ή μεταπτυχιακά κτλ. Και ξαφνικά να έχεις πιάσει μια καλή δουλειά, να έχεις μέσω του μισθού που παίρνεις ανοίξει υποχρεώσεις και να σου λένε απολύεσαι. Και εκείνη τη στιγμή δεν έχεις μόνο να κάνεις με το ότι κατά κάποιο τρόπο θα αισθανθείς άσχημα που δεν έχεις να πληρώσεις, θα υποβιβάσεις την εικόνα σου, το ύμα σου και τον εαυτό σου, αλλά και ότι ο ίδιος ξαφνικά αναρωτιέσαι γιατί τα έκανες όλα αυτά. Και γεννιέται υπαρξιακό πρόβλημα, γιατί ας μην ξεχνάμε και πρέπει να το πούμε αυτό στα γρήγορα, ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του μια δύναμη ψυχική, μια ενέργεια, ας την πούμε. Ο Φρόιντ την είχε πει λίπιδο. Ναι. Ψυχική ενέργεια. Η οποία λίπιδο, βέβαια, όπως την είπε ο Φρόιντ, δεν σημαίνει μόνο σεξ. Ήμερος στα ελληνικά, μπορεί να μεταφραστεί. Μια ψυχική ενέργεια η οποία από τη φύση της είναι διαμερισμένη σοφά στον άνθρωπο. Ένα μέρος αυτής της ψυχικής ενέργειας πηγαίνει και επενδύει βασικές ανάγκες όπως είναι της αυτοσυντήρησης, να φάμε, να πιούμε, έτσι κτλ. Για να κρατούμε στη ζωή. Ένα άλλο μέρος τη διαιώνιση του είδους που έχει να κάνει με το σεξουαλικό κτλ. Και ένα άλλο μέρος είναι για να υπάρχει κάποιο νόημα που υπάρχουμε, καθαρά υπαρξιακό. Δηλαδή, για ποιο λόγο υπάρχουμε. Άρα τη δημιουργικότητά μας, μέσα από τη δημιουργικότητά μας νιώθουμε ότι υπάρχουμε. Και σε αυτό το τομέα της δημιουργικότητας